Συνέχεια τη χθεσινή εξομολόγηση που παίξαμε εδώ με τη ΣΥΕ 20 για τον Κώστα Μπακογιάννη, δεν θα έρθει ποτέ να μου πει να παίξει αυτό το θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Ναι. Λέει ότι έχουν διαχωρίσει την προσωπική με την επαγγελματική του ζωή. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του χωρίς να εμπλέκεται στα πόδια του άλλου. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει η παρουσιαστή. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε δηλαδή με τον Κώστα. Ότι κοίταξε να δει διακριτικά. Εμείς είμαστε μαζί, αλλά δεν χρειάζεται να προβάλλουμε και την προσωπική μας ζωή. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στο πιάτο του. Δεν σου ζητάει αυτό και εγώ κάνω δεν αυτό. Δεν σου ζητάει τη γνώμη σου για κάποια άλλο πράγματα αυτό που δεν απασχολούν. Προφανώς και εγώ του ζητάω τη γνώμη μου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο. Κοίταξε να δεις Κώστα, εδώ σε παρακαλώ, φρόντισε να γίνει αυτό. Φρόντισε ρουσφέτια. Να εξυπηρετήσουμε τον έναν, φρόντισε να εξυπηρετήσουμε δεν τον άλλον. Δεν έχεις ζητήσει ρουσφέτη κανένα. Όχι, να βοηθήσουμε ανθρώπους, ας πούμε, μου έχουν πει εδώ στη γειτονιά μας, κοιτάξτε κυρία Κοσιώνη, τη Λακούβα και τον τέτοιο και τέτοιο. Ναι, προφανώς, συνέχεια, κάθε μέρα. Σε αιτήματα. Τα ακούει ο Δήμαρχος, τα ακούω κι εγώ μαζί. Δεν το συζητώ. Αλλά είμαι και αποτελεσματική, τα διεκπεραιώνω. Δεν θα έρθει ποτέ να μου πει, παίξε αυτό το θέμα ή βοήθησε αυτόν ή βοήθησε τον άλλον. Επουδενή. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει και λέει: δεν θα μου πει ποτέ παίξει αυτό το θέμα στο δελτίο ειδήσεων. Τα έχουν ξεχωρίσει, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Να έτσι είναι αυτά. Και μπράβο τους που το καταφέρανε.